κύριε Δήμαρχε, μέλη του Διοικητικού του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητοί γονείς του Δημήτρη, Ειρήνη, Χαρούλα, αγαπητοί φίλοι του Δημήτρη, φίλοι του αθλητισμού, φίλοι του μπάσκετ, επιτρέψτε μου εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Συλλόγου ΦΥΒΟΣ να σας ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας ολόθερμα που είστε σήμερα εδώ σε αυτή την ημέρα μνήμης για τον Δημήτρη Παπούλη. Δεν έχω ετοιμάσει κάτι για να πω σήμερα, μου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχουμε χάσει ένα εκλεκτό μέλος του συλλόγου μας, ένα εκλεκτό μέλος της οικογένειας, ένα εκλεκτό μέλος της κοινωνίας μας. Έχει περάσει ένας χρόνος. Ο σύλλογος μας δεσμεύτηκε ότι δεν θα τον ξεχάσει ποτέ και θα τηρεί άσβεστη τη μνήμη του για να αποτελεί οδηγό και φάρο σε όλους τους νέους του νησιού, της ομάδας, στα Δωδεκάνησα, σε όλη την Ελλάδα. Ο Δημήτρης είχε παντού φίλους. Το χαμόγελό του είχε κερδίσει όλο τον κόσμο. Αποφασίσαμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο να πάρουμε κάποια μέτρα, να κάνουμε κάποιες δράσεις, ούτως ώστε να τηρούμε πάντα τη μνήμη του. Ξεκινήσαμε με αυτό το πολύ ωραίο γκράφιτι που φτιάχτηκε προς τιμή του. Αποσύραμε τη φανέλα του με το νούμερο 13. Ποιος να το έλεγε? Καθιερώσαμε αυτό το πολύ ωραίο τουρνουά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τις ομάδες που συμμετέχουν, ιδιαίτερα την ομάδα από την ΕΑΚΑ, της Καλύμνου που είναι εδώ σήμερα κοντά μας. 5 χορηγίες, 5 υποτροφίες για παιδιά άπορα για το σύλλογο μας και φυσικά με την απόφαση, τη γενναία απόφαση του κυρίου Δημάρχου να μετονομαστεί το γήπεδο, το κλειστό μας, αυτό το στολίδι που έχουμε εδώ στην πόλη, να μετονομαστεί σε γήπεδο Δημήτρης Παπούλης. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δήμαρχε, θα ήθελα να σας δώσω, το ξέρω ότι είναι δύσκολο, θα ήθελα να σας δώσω το λόγο, να απευθύνετε κι εσείς δύο λόγια και στη συνέχεια να πει και από καρδιάς η αδερφή του Δημήτρη Ειρήνη κάτι που θέλει να αφιερώσει τον αδερφό της. Καλησπέρα σας. Ξέρετε, τα συναισθήματα της χαρμολύπης είναι ότι πιο άβολο μπορεί να κυριεύσει την ψυχή κάποιου. Για μένα χαρά. Γιατί αυτό το αιώνιο χαμόγελο, το χαμόγελο του Δημήτρη, θα συντροφεύει όλους μας, θα συντροφεύει τις επόμενες γενιές και τώρα και πάντα. Λύπη και σπαραγμός για ό,τι προηγήθηκε. Μένω εδώ, από σεβασμό στη μνήμη του, και εύχομαι και εγώ να είναι πάντα ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει. Πάσουμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την μετονομασία του γηπέδου. Θα ήθελα την Ειρήνη. Καλησπέρα. Δημήτρης Παπούλης. Ένας νέος που ό,τι αγαπούσε, το αγαπούσε με πάθος. Το νησί του, τον Παναθηναϊκό του, τους συναθλητές του, τα αγαπημένα του πρόσωπα. Ο Δημήτρης γεννήθηκε στην ΚΟΣ στις 3 Δεκεμβρίου του 1990 και ήταν το μικρότερο μέλος μιας τετραμελούς οικογένειας. Τα πρώτα χρόνια της ζωής του τα έζησε στην Αντιμάχια, μια ξέρνια στην παιδική ηλικία που ήταν καθοριστική για τη διαμόρφωση του μελλοντικού του χαρακτήρα. Εκεί φίτησε και στο πρώτο του σχολείο, το Δημοτικό Σχολείο Αντιμάχιας, μέχρι την τετάρτη τάξη. Το ξανθό αγόρι με τα μεγάλα εκφραστικά μάτια, όπως τον θυμούν τη δασκαλή του. Το Σεπτέμβριο του 2001 η οικογένειά του μετακόμισε στο Ζυπάρι και τότε ο Δημήτρης κλήθηκε να ολοκληρώσει τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού αφήνοντας τις παιδικές του παρέες. Μια διαδικασία που για κάθε παιδί θα ήταν δύσκολη, όχι όμως για τον Δημήτρη. Η κοινωνικότητα, η καλοσύνη, το χαμόγελό του τον βοήθησαν να προσαρμοστεί εύκολα και να δημιουργήσει πλέον εκεί τις φιλικές του σχέσεις που διατήρησε για το υπόλοιπο της ζωής του. Ολοκλήρωσε τη βασική του εκπαίδευση στο Ιπποκράτιο Λύκειο ΚΟ, ενώ η μελλοντική του αποκατάσταση ήταν από νωρίς ξεκάθαρη. Η αγάπη του για τη φύση και τους κήπους που κληρονόμησε από την οικογένειά του,
τον οδήγησαν στην αρχιτεκτονική και διακόσμηση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του το 2012 και στη συνέχεια εργάστηκε στην Αθήνα ως διακοσμητής εξωτερικών χώρων. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, δεν έχανε ευκαιρία να παρακολουθεί τη μεγάλη του αγάπη, το Παναθηναϊκό του. Δραστηριοποιήθηκε έντονα. Δεν έχανε ευκαιρία να παρακολουθεί την αγάπη του. Γράφτηκε σε συλλόγους και η θέση του στο γήπεδο δεν άδειασε ποτέ. Σαν γνήσιος, ρομαντικός λάτρης του Παναθηναϊκού και του αθλητισμού γενικότερα. Το πάθος του αυτό αποτυπώνεται στην αφιέρωση των φίλων του Παναθηναϊκού. «Στα πέταλα του ουρανού, Μιτσάρα σαν βρεθούμε, τον πάω μου τον αγαπώ, ξανά μαζί θα πούμε». Γρήγορα όμως η λαχτάρα για το νησί του τον έφερε πίσω στην ΚΟ. Εργάστηκε αρκετά σε διάφορες επιχειρήσεις του νησιού και στη συνέχεια στη γεωργοτεχνική, σχεδιάζοντας κήπους με όρεξη και ζήλο. Το ταλέντο και η εργατικότητά του δεν άργησαν να φανούν. Αφήνω για το τέλος την άλλη μεγάλη αγάπη του Δημήτρη, το μπάσκετ. Η δεσμή του με το άθλημα ήταν πολύ ισχυρή από μικρό παιδί. Ένα πρόβλημα υγείας δεν μπορούσε να σταθεί εμπόδιο στο πάθος του. Και έτσι το 2003 βγάζει το πρώτο του δελτίο για την ΑΕ Δικαίου, συμμετέχοντας με τη φανέλα της ομάδας στις διοργανώσεις της επόμενης τετραετίας. Συγκεκριμένα το 2005 και 2006 συμμετέχει στο Final Four του παιδικού πρωταθλήματος, λαμβάνοντας αντίστοιχα τη δεύτερη και τρίτη θέση, ενώ το 2007 κατέκτησε με την ομάδα το πρωτάθλημα στην κατηγορία των εφήβων. Το 2017 εντάσσεται στην ομάδα της καρδιάς του, την ομάδα που έμελε να είναι η τελευταία του, το φίβο του. Πάθος, αφοσίωση και ομαδικότητα ήταν γνωρίσματα που αναδείκνυε συνεχώς στο παρκέ, όπως χαρακτηριστικά θα αναφέρει αργότερα ο πρόεδρος της ομάδας. Έτσι το 2021 ορίζεται αρχηγός της ομάδας του φίβου, ακριβώς για αυτά του τα χαρίσματα. Μεταξύ άλλων ασχολήθηκε με το mountain bike, το motocross, συμμετέχοντας στις αντίστοιχες ομάδες του νησιού. Και τέλος δεν θα μπορούσα να παραλείψω τα φιλοζωικά αισθήματά του και ιδίως τη λατρεία του για τις γάτες του. Ο Δημήτρης λοιπόν, ο Μιτσάρας του νησιού, σίγουρα μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για κάθε παιδί, για κάθε νέο αθλητή, έναν πρότυπο συμπεριφοράς εντός και εκτός γηπέδων. Καλησπέρα και από μένα και χαίρομαι πολύ που είμαστε όλοι εδώ και τον Δημήτρη, κυριολεκτικά όλοι. Να κάνω μια ανάγνωση της λήψης απόφασης για την ονοματοδοσία του κλειστού γυμναστηρίου σε κλειστό γυμναστήριο Δημήτρης Παπούλης, όπως ορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Δήμαρχος κ. Κενταλάς Θεοδόσης προσκλήθηκε και συμμετείχε στη συνεδρίαση. Η πρόεδρος κ. Τελή Τσιμισίνη Διονυσία, μετά την διαπίστωση της απαρτίας, έδεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου την υπαριθμό 36/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού και Ευρωπαϊκών Σταθμών, η οποία εστάλησε στους Δημοτικούς Συμβούλους και το συγκεκριμένο θέμα και έδωσε το λόγο στον πρόεδρο κ. Χρυστοφή Παναγιώτη για να το εισηγηθεί. Ο κ. Χρυστοφή Παναγιώτη ανέφερε τα εξής. Συνεδρίασε στις 6/7 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΟΠΑΒΣ και εισηγείται να γίνει αυτή η ονοματοδοσία. Θέλω να σας πω ότι η ανθρώπινη ζωή είναι συνυφασμένη με δραστηριότητες και εκδηλώσεις που την προστατεύουν, διαμορφώνουν, βελτιώνουν και ομορφαίνουν. Τέτοια εκδήλωση της ανθρώπινης ζωής είναι ο αθλητισμός, που έχει άμεση σχέση με την υγεία, την ψυχαγωγία, την καλαισθησία, την πνευματική και ηθική καλλιέργεια του ανθρώπου. Αξίες που χαρακτήριζαν τον φίλο Δημήτρη Παπούλη και προτείνουμε να πάρει το όνομά του το κλειστό γυμναστήριο της πόλης της ΚΟ. Η απόφαση του ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ του ΔΟΠΑΒΣ είναι ομόφωνη και παρακαλώ για την ψήφισή του. Καθώς δεν υπήρχαν ερωτήσεις, η πρόεδρος απευθύνθηκε στο σώμα για τοποθετήσεις. Το λόγο πήρε η αντιδήμαρχος τουρισμού, πολιτισμού και διεθνών σχέσεων, η κυρία Σεβαστή Βλάχου, η οποία ανέφερε τα εξής. Αυτό το θέμα έρχεται μέσα σε πολύ φορτισμένη συγκινησιακή ατμόσφαιρα, γιατί πραγματικά με αυτόν τον τρόπο εκφράζουμε ξανά την βαθύτατη θλίψη μας για την απώλεια ενός νέου ανθρώπου ως Δημοτικό Συμβούλιο, σε μια δέσμευση του Δημάρχου να ονομαστεί το κλειστό γυμναστήριο της ΚΟΣ το όνομα ενός νέου ανθρώπου, ενός μέλους της αθλητικής οικογένειας, του αρχηγού της ομάδας του μπάσκετ του Φίβου, του Δημήτρη του Παπούλη, ο οποίος τόσο άδικα και τόσο νωρίς έχασε τη ζωή του και έφυγε για τη γειτονιά των Αγγέλων. Ο Δημήτρης πραγματικά ήταν ένα πολύ αξιόλογο, καλοσυνάτο παιδί με ήθος και ένα πρότυπο αθλητή. Γι' αυτούς τους λόγους λοιπόν, θέλοντας να εκφράσουμε εμπράκτως τη συμπαράστασή μας στο βαθύτατο πένθος της οικογένειας των οικείων
και ολόκληρης της κοινωνίας, αλλά και ταυτόχρονα να περάσουμε ένα μήνυμα μέσα στον χώρο του αθλητισμού που είναι ζωή και θέλουμε να δείξουμε ότι τα τροχαία ατυχήματα, τα τροχαία δυστυχήματα, στόχος όλων μας πρέπει να είναι να μηδενιστούν. Άρα τοπική αυτοδιοίκηση και αθλητικά σωματεία βαδίζουμε σε έναν κοινό αγώνα να ενημερώσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε. Γιατί αυτό είναι ο αθλητισμός, αυτό είναι τα αθλητικά σωματεία, να εκπαιδεύουν και να ανατρέφουν σωστά τα παιδιά μας, ώστε να είμαστε καλύτεροι ενήλικες. Άρα λοιπόν, με πολύ σεβασμό, πάντα θα θυμόμαστε αυτόν τον αθλητή και θέλουμε το όνομά του να κοσμεί το κλειστό γυμναστήριο, να είναι μια θερμή παράκληση και υπόμνηση, ώστε να έχουμε περισσότερη προσοχή στην οδική ασφάλεια και να κάνουμε όλες αυτές τις ενέργειες που πρέπει, ώστε πραγματικά τα τροχαία δυστυχήματα να γίνουν μηδέν. Τον λόγο πήρε ο Αντιδήμαρχος Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας κ. Γιάννης Καλούδης, ο οποίος ανέφερε τα εξής. Δύο λόγια μόνο. Εγώ θέλω να συγχαρώ τη Δημοτική Αρχή για την απόφαση αυτή που πήρε, γιατί ο Δημήτρης Παπούλης ήταν ένα υπόδειγμα αθλητή. Πρέπει όλοι οι νεολαίοι να τον ακολουθήσουν. Ένα χαρούμενο και γελαστό παιδί. Δυστυχώς κατέληξε να γίνει τροχαίο ατύχημα. Στο σημείο εκείνος και σωστά η Δημοτική Αρχή έλαβε αυτά τα μέτρα. Στο σημείο αυτό, τον λόγο πήρε ο Δήμαρχος κ. Οδόσης Νικηταράς, ο οποίος ανέφερε τα εξής. Με απόλυτο σεβασμό, στεκόμενοι όλοι θεωρώ απέναντι στην οικογένεια του εκλειπώντος, με σεβασμό σε έναν άνθρωπο, μια ψυχή που έφυγε τόσο άδικα και απροσδόκητα από κοντά μας, ένα νέο παιδί που ενέπνεε τους συναθλητές του, ένα χαμογελαστό παιδί, όπως είπαν οι συνάδελφοι, ένα παιδί που είχε όρεξη για δίψα για ζωή, που όμως μία και μόνο στιγμή ήταν αρκετή για να κόψει το νήμα της. Η ονοματοδοσία του κλειστού γυμναστηρίου σε κλειστό γυμναστήριο Δημήτρης Παπούλης σηματοδοτεί τη συνέχεια, σηματοδοτεί τις νέες γενιές, οι οποίοι πρέπει να παίρνουν τα θετικά μηνύματα από αυτούς τους ανθρώπους που μπορεί να μην είναι τώρα πια κοντά μας στη ζωή, αλλά άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στο σύντομο πέρασμά τους. Στο σημείο αυτό, η Πρόεδρος κήρυξε την περίοδο της συζήτησης του θέματος και στη συνέχεια κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει επί της πρότασης. Να καλέσω τον Πρόεδρο του Φίλου, τον Νίκο Δομημερίνη. Νομίζω, Πρόεδρε, θα ήθελα να κλείσουμε όπως κλείνουμε συνήθως στους αγώνες στο κλειστό, να σηκωθούμε όλοι μαζί και να φωνάξουμε όλα για τον Δημήτρης και να περάσουμε στη συνέχεια στο γήπεδο για να δούμε ψηλά στο κλειστό γυμναστήριο τη φανέλα του. Να σηκωθούμε όλοι, παρακαλώ, και με το 3 να φωνάξουμε Δημήτρης. 1, 2, 3.